Γεια! Γεια, τι γίνεται? Καλά εσύ. Καλά. Καλά, ναι. Θες λίγο? Όχι, ευχαριστώ. Λίγο. Θες να γίνω φίλοι? Γεια σας, είμαι η Αγγελική Μανουσάκη και με καλέσαν εδώ από το eFood για να κάνουμε ένα κοκτέιλ. Δεν ξέραν οι άνθρωποι. Λογικό. Θα μου κάνουν και κάποιες ερωτήσεις, λέει. Δεν έχω ιδέα τι ερωτήσεις. Πρέπει να απαντάω αυθόρμητα. Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι έχω δέπει. Και αν θα απαντάω. Λοιπόν, πρώτα έχω δει στους μπάρμεν. Έχω πάει σε πάρα πολλά μπαράκια στη ζωή μου. Δεν σας ενδιαφέρει, το ξέρω, αλλά έχω κάνει δύο σεζόν. Στις οποίες δεν είχε καμία σχέση με την εστίαση. Απλά ήμουν wedding planner. Είχα ξεχάσει μια φορά την ανθοδέσμη. Τι να πεις, αυτό είπαμε ότι είναι βότκα. Βεβαίως. Όταν έκανες το τατουάζ Eevee, δεν ήξερες ότι υπάρχει το Flareon, το Umbreon, το Espeon και 100 ακόμα πιο ωραία Pokémon από το Eevee? Ήξερα και το ψάξα και πάρα πολύ. Εντάξει. Μάλιστα, γιατί πιστεύω ότι αυτό η πρωτογενέστερη. Πρωτογενέστερη. Πρωτογενή με μορφή είναι πιο όμορφη, είναι το πιο αυθεντική. Τι θες τώρα, κάτσε γιατί το έχω μετανιώσει πολλάκι. Έχω οροσκόπο ζυγό. Λοιπόν, επίσης έχω μάθει ένα tip που λέει ότι 1001, 1002, 1003 και αυτή είναι η σωστή δοσολογία. Λοιπόν, θα φτιάξω ένα κοκτέιλ το οποίο θα το ονομάσουμε Cosmic, Zodiac Cosmic, ωραία. Και επειδή μια cosmic μορφή πρέπει να έχει κάτι το μπλε, ορίστε, πρέπει να έχει κάτι το μπλε. Αλλά θα βάλουμε τη μισή μερίδα, δηλαδή θα πούμε χι. Χι. Βάλαμε για 10, εντάξει, θα φτιάξουμε 2-3 κοκτέιλάκια, δεν παίζει άγχος όπως είπε και ο Σπίλιος. Ποιο από τα 3 καλοκαιρινά ζώδια είναι καλύτερο για σχέση? Γιατί? Δεν είμαστε καλά. Παιδιά! Θα απαντούσα πάρα πολύ κομψά και θα σου έλεγα τα καλοκαιρινά ζώδια. Θα πούμε ο Λέων είναι ένα ωραίο ζώδιο να κάνει σχέση. Αλλά κανένα ζώδιο δεν είναι ωραίο για σχέση γιατί δεν είναι ωραίες οι σχέσεις. Σε ποιο τραγούδι θα χορέψεις σίγουρα σε μπιτσόμπαρο? Σίγουρα. Σίγουρα. Τύπου. Παίζει πάρτι στο νησί. Και θέλω να σας πω για τα μπιτσόμπαρα. Άσχετο, το ξέρω ότι κολλησιεργόμαι λίγο, αλλά μου έρχονται πληροφορίες. Θέλω να σας πω για τα μπιτσόμπαρα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο overrated από το καλοκαίρι γενικότερα. Αλλά το μπιτσόμπαρο είναι χίλιες φορές χειρότερο. Πρώτον, άμμος, χωρίς λόγο. Τι ετοιμάστηκα το βράδυ για να βάλω, για να μπουν άμμοι παντού? Μπαίνουν παντού. Δεύτερον, τα κοκτέιλ είναι όλα χαλιά. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι πως περνάω ωραία τελικά. Έβαλα λίγο έτσι για να, για να σπάσω τη βοτκύλα με. Τζιν. Με τζιν. Διακοπές με κοριτσοπαρέα ή με boyfriend? Αυτό είναι θάνατος που είπε τώρα. Τι εννοείς? Με κοριτσοπαρέα καταρχάς ψάχνεις τα πράγματα σου όλη την ώρα, να το ξέρεις. Πάνε όλα, όλα. Βράκια, μπλούζες, φτένες, οτιδήποτε πάει σε αλληλή βαλίτσα. Τέλος πάντων, η απάντησή μου είναι μόνη σου διακοπές. Τρελή. Και εσύ είναι οι χειρότερες διακοπές που έχεις κάνει ποτέ. Βαριέστε να σας την πω την ιστορία? Καθόλου. Λοιπόν, άκου. Ήμουνα σεζόν στην Σαντορίνη ως wedding planner και έχω σε όλη τη σεζόν μισό ρεπό. Και αυτές θα ήταν οι διακοπές μου. Μισό ρεπό. Και έρχονται οι φίλοι μου από την Αθήνα. Έρχονται και εγώ γενικότερα είμαι τρελαμένη εκείνη την ημέρα. Εκείνη η μέρα μου χάλασε για 10 χρόνια διακοπές. Σας το ορκίζομαι. Για 10 χρόνια δεν θα περάσω καλά, το έχω πει. Τι μου κάνουν? Παίρνω εγώ το μισό ρεπό. Παίρνω τη Χαρά τηλέφωνο. Λέω Χαρά, πήγαινε στο δωμάτιό μου και βρες το μαγιό μου. Να μην κάνω δρόμο. Είναι κατανοητό αυτό που λέω? Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Ωραία. Και θα έρθω να σας βρω μετά στην παραλία. Πήγαινε στο δωμάτιο και βρες το μαγιό μου, γιατί μετά θα σας βρω στην παραλία. Λοιπόν, πάω και τους βρίσκω στην παραλία. Χαρά, το μαγιό μου. Μου πες να στο βρω, δεν μου πες και να στο φέρω. Σκοτώνει λίγο εκείνο. Φερία, όχι, όχι, εγώ δούλευα 5 μήνες αέριο. Δεν ήμουν καλά. Δεν ήμουν καλά. Τη λέω, τι εννοείς? Χαρά, μου πες να στο βρω, μου λέει, δεν μου πες και να στο φέρω. Τη λέω, το εννοείς αυτή τη στιγμή? Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα αυτή τη στιγμή. Όχι, λέει, σοβαρολόγο. Να, λέει, ρωτήστε και τα παιδιά. Λέει, άμα σου πείσω να βρεις το μαγιό μου. Και επέμενε, ρε, και έρωτα για κύριο στην παραλία. Τέλος πάντων, γίνεται εκεί το σώσε, μας χωρίζουνε. Πιαστήκαμε στα χέρια, έγινε άσε το σίστριγκ, λέει, έγινε εκεί μέσα. Πάω στο δωμάτιο και τι είχε κάνει τύπησα. Μου το είχε βρει όντως και το είχε αφήσει πάνω στην βαλίτσα μου πάνω. Παιδιά, έβαλα τα κλάματα, τόσο πολύ μου χάλασες τη διάθεση. Τώρα θα μου πείτε, είσαι λίγο ξύθιμη, δεν χρειάζεται. Θα σου πω, την ίδια χρονιά. Επίσης, τελευταία μέρα βγαίνουμε, βρίσκω ένα πορτοφόλι κάτω. Το ανοίγω, ξέρω, βλέπω μια ταυτότητα ενός τύπου από την Αυστραλία. Εγώ ντύρλα ήμουνα, δεν ασχολήθηκα πολύ. Άδειο το πορτοφόλι, δεν είναι τέτοιο. Και το αφήνω στο μπαρ. Ωραία, το αφήνω στο μπαρ. Και φεύγω. Την επόμενη μέρα τηλέφωνα άκυρα. Άκυρα τηλέφωνα. Λοιπόν, καλησπέρα, ξέρω εγώ, είμαστε. Ξέρω ποια είσαι, γιατί ξέρω που δουλεύεις. Και σε είδαμε στο μπαρ και έχεις το πορτοφόλι του παιδιού. Όχι, λέω, δεν έχω κανένα στο πορτοφόλι. Το πορτοφόλι το άφησα στο μπαρ και μπροστά στις κάμερες. Ναι, λέει, αλλά το παιδί λέει επιμένει ότι το έχετε εσείς και του πήρατε, λέει, και τα λεφτά. Να μην σας τα πω λόγο, ήμασταν περίπου μια εβδομάδα τσακωνόμασταν για να παραδεχτεί τελικά ο μπάρμαν ότι το είχε πάρει. Επίσης, μια φορά με χωρίσανε μέσα στις διακοπές. Στα μισά, στην Ίω. Στην Ίω. Ναι, στην Ίω. Επίσης και εσύ διακοπές με το αγόρι σου στην Ίω. Δηλαδή ήταν. Δεν με χωρίσει για άλλη, νομίζω. Ωραία, αυτό.
Και μια και φτάσαμε στη Σαντορίνη, να προτιμούσε να πας διακοπές με ένα αγόρι που έχεις βγει μια φορά και σου λέει πάμε διακοπές εγώ, εσύ και οι γονείς μου, ή να ξαναπας να μην... Πάμε πάλι, είχε ενδιαφέρον. Έχεις βγει με ένα παιδί μια φορά, τα πάτε καλά. Μια φορά και τα πάμε καλά. Μια φορά, σου έκανε καλή εντύπωση. Μάλιστα. Και σου λέει θες να πάμε διακοπές εγώ, εσύ και οι γονείς μου, ή... Έχω μεγάλο αντίβαρο από την άλλη. Yeah. Ή να πας μια εβδομάδα διακοπές. Με τους γονείς του μόνο. Στη στοιχειωμένη σουίτα στη Σαντορίνη. Πότε ξέρεις, στη στοιχειωμένη σουίτα. Στη στοιχειωμένη σουίτα. Στη στοιχειωμένη σουίτα. Ναι, γιατί άμα έχεις διαβάσει καλά την ιστορία και την είχες βρει, θα έχεις μάθει μετά ότι αυτό το φάντασμα ήταν, έκανε μόνο teasing, ήταν φιλικό. Έτσι είχε πει ο Κινέζος επιστήμονος τουλάχιστον. Μήπως ξέρω καλά την ιστορία, Αγγελική, τελικά. Γνωρίζεις ένα μωράκι που σε κοιτάει σε μπιτσόμπαρο, πάτε μιλάτε και το ρωτάς ζώδιο και οροσκόπο. Δεν το κάνω ποτέ αυτό το λάθος, αλλά πες ότι το κάνω. Σε ποιο δίδυμο ζωδίου οροσκοπίου είναι τέρμα red flag και λες δεν συνεχίζεις την κουβέντα? Σκορπιό, οροσκόπο, Ταύρο. Θέλω να μου πεις τρία ζώδια που θα περάσουν φανταστικά φέτος τον Αύγουστο και τρία ζώδια που θα κλαίνουν τη μοίρα τους. Λέων, θα περάσει φανταστικά. Παρθένος, κρυός. Σβήστε τον κρυό. Δεν πρόκειται να πέρασει καλά ο κρύος. Θα βάλουμε και τον υδροχό. Και ποιοι θα περάσουν χάλια? Ζυγή, σκορπιοί, ηχθείς. Συγγνώμη, δεν είπα ότι. Δεν σημαίνει ότι τόσο θα γίνει κιόλας μιλάω με τα άστρα. Δεν συνεταιρούμε. Αυτό θέλω κάποιος να το συζητήσω με τον κόσμο. Το ότι θα πω εγώ ότι κάποιος με κάτι θα πάθει. Δεν σημαίνει ότι θα το πάθει κιόλας. Μπορεί να το αποτρέψει. Εγώ σου λέω τι ώρα θα περάσει το λεωφορείο. Μπορεί να μην πας να το πάρεις. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο για παραλία? Τι έγινε? Ωραία, αφού δεν διαβάζεις βιβλία, θέλω να πεις την αγαπημένη σου ταινία για θερινό σινεμά. Την αγαπημένη μου ταινία, γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με Marvel και DC. Βέβαια, χτες έριξα ένα εξάψαλμο στην DC στα stories μου και την έσβησα μετά από ένα τέταρτο, γιατί ήταν άσχετο με το προφίλ μου. Όπως, σαν να έχω βάλει βλήτα είναι μέσα. Δεν πειράζει να αλλάξω γνώμη. Ωραία, θα βάλουμε και την κανέλα. Εδώ, γιατί θα τα ξανανακατέψω χωρίς. Ταινία, λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες Marvel DC. Επίσης είδα και το Thor. Τώρα, αυτή την περίοδο θα μ' άρεσε να δω το Thor σε θερινό. Προτιμάς διακοπές ως μαθήτρια, ως φοιτήτρια ή ως εργαζόμενη ενήλικας? Ως μαθήτρια, γιατί είναι αναγκασμένοι οι γονείς να σου δώσουν λεφτά. Δεν είναι. Είναι η φάση ότι δεν μπορείς να δουλέψεις. Δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Οπότε σου δίνουν λεφτά οι γονείς σου. Ενώ όταν είσαι φοιτητής, σου λένε πακέτο. Πού πήγαινες διακοπές όταν είσαι μαθήτρια? Αντίπαρο και Ίω. Έχω πάει και Πάρο, η οποία είναι αχρίαστη. Έχω πάει και Μύκονο, η μεγαλύτερη αχρίαστη της ζωής μου. Μην πάει κανένας Μύκονο, δεν υπάρχει λόγος να αφήνουμε τα λεφτά μας σε αυτό το κολόνισο. Και φέτος λέω να πάω Ικαρία χωρίς να με ρωτήσεις, απλά στα λέω. Ποια ελληνική σειρά, όταν μπεις σε επανάληψη, σου θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι? Η δέκατη εντολή. Ναι, ναι, 2 η ώρα το πρωί. Ναι, 10η εντολή, μετά Κόκκινο κύκλο και πιο πριν είχε του Σταύλου σε Ρίτα Ζαΐμης. Τέλειο. Τέλειο. Και πιο πριν είχε και στις διαφημίσεις, έβλεπα και λίγο Μπέκα. Δεν βγαίνει όπως περίμενα, αλλά... Σαν ξεχασμένο ενιδρίο έχει βγει. Σταμάτα, τώρα θα γίνει το καλό. Κάμινγκ ή ξενοδοχείο? Ξενοδοχείο εννοείται. Υπάρχει λόγος που έχουν τα πατώματα, τα κουφώματα, τα air condition. Τόσοι άνθρωποι δουλεύουν πίσω από αυτό το industry και μέσα πάμε να στήσουμε σκηνή. Πού να έβαλα το λεμόνι τώρα? Ήθελα και γκλίτερ εγώ, παιδιά, γιατί είχα στο μυαλό μου θα κάνω το cosmic cocktail. Ρωτήσαμε που λες πριν το σπίτι Φλόρο, έστω ότι είναι διακοπές σε νησί, είναι σαν μπιτσόμπαρο και υπάρχει μια κοπέλα από μια κορτσοπαρέα που κάνουν έτσι λίγο χαμό, χορεύουν, φωνάζουν, βγάζουν story και τα σχετικά. Α, εγώ ναι. Και τον κοζάρι. Ναι. Τον βλεφαριάζει. Τι ατάκα θα της έλεγε? Που θα έλεγε ο σπίλιο Τζέρτζελο, ε! Φτιάχνουμε αυτό το σενάριο ότι είσαι εσύ αυτή η κοπέλα. Ου, και θέλω να την πέσω στο σπίλιο. Όχι. Έρχεται ο σπίλιο με την ατάκα που μας είπε πριν. Ήταν το θες να γίνουμε φίλοι. Με άρεσε το 10, τι βάζεις αυτή την ατάκα? Θα σε έριχνε, θα σε έψει να ξεκινήσει συζήτηση. Θα μου δημιουργούσε πάρα πολλά ερωτηματικά. Τι κάνω λάθος? η πρώτη μου απορία είναι τι κάνω λάθος. Η δεύτερη απορία είναι τι πάει με αυτόν λάθος. Τρίτον το εννοεί. Και θα του έλεγα η απάντηση πάντως που θα του δίνω χωρίς να με ρωτήσει. Θα του έλεγα πήγαινε στο τραπέζι σου, ξανασκέψου και ξανά άλλα. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Θες να γίνουμε φίλοι? Πότε? Σήμερα. Τώρα, για lifetime ή μόνο για απόψε? Για όλο το καλοκαίρι. Για όλο το καλοκαίρι. Αρέχει πόζα αυτό κάπου. Μ' άρεσε λίγο. Θα την πω αυτή την ατάκα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι κάνω. Αυτό το έχω δει σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube. Φτάνεις εδώ να κάνεις glitter το γλυφιτζούρι. Είναι για την ποζεριά αυτό που κάνω τώρα. Δεν χρειάζεται κάποιος να δοκιμάσει το γλυφιτζούρι. Όλοι ξέρουμε ότι τα γλυφιτζούρια είναι αχρίαστα, δεν είναι. Θα βγάλουμε τις κανέλες γιατί δεν κολλάνε πουθενά. Παιδιά, δεν μπορείτε να δοκιμάσετε. Θα δοκιμάσεις. Εντάξει, θα δοκιμάσω.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια, ορκίζομαι. Μέσα. Στο ορκίζομαι, στη μάνα μου. Σπίλιο. Στο προφίλ μου. Να δοκιμάσω. Ναι. Yeah. Είναι bar woman σαν τη Αγγελική και σε κερνάει αυτό το ποτό. Είναι bar woman. Γιατί δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να γίνουμε φίλοι. Παιδιά, παραδόξη είναι ωραίο. Ευχαριστώ. Έχει λίγο παραπάνω κεράσιμο που θα ήθελα. Αν βάλεις λίγο τσιπουράκι ακόμα, θα γίνει τέλεια. Είναι το κάλεσμα της φιλίας το κεράσι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Κεράσι, κατάλαβες. Καλή συνέχεια και από μένα, τα λέμε στην επόμενη. Γεια σας. Ήταν πολύ καλύτερο από το Σπίγιο, αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής. Γιατί μπήκα εδώ και με κεράσαν τέλος πάντων λίγο από αυτό που είχε φτιάξει ο Σπίγιο, στο οποίο δεν πεινότανε. Να έρθει το 10 πόσο παίρνει. 8. 8, γιατί ο Σπίγιο στο δικό του έβαλε 7. Ο Σπίγιο δεν έχετε δει να κάνει ratings. Εγώ τον έχω δει. Δεν κάνει το παιδί. Τον έχω πιστεί μια-δυο φορές μέχρι εκεί. Δεν κάνει. Ενώ εγώ που τα θάβω όλα, σας λέω εντελώς συμπτωματικά για το δικό μου. Θέλω να σας πω τα καλύτερα. Εξαιρετικό. Αφήνει ανάλαφρη γεύση. Είναι δροσερό. Είναι πικάντικο. Είναι γλυκό ταυτόχρονα. Είναι φιλικό. Μπορούμε να το ονομάσουμε και friendzone. Πολύ καλό. Αν θέλετε κάτι να πείτε σε ένα άλλο άτομο με ερωτικό πρόσημο, πηγαίνετε καλύτερα με αυτό το πρόσημο. Δεν χρειάζεται να λέτε βλακίες και αχρέασίες. Ο πιο σύντομος δρόμος για να πεις κάτι είναι η αλήθεια. Εύχομαι να περάσουν πάρα πολύ καλά όλα τα ζώδια, εκτός από τους καρκίνους και τους ζυγούς. Αυτά από μένα. Στην υγεία σας.